Πάμε τώρα, κυρίε και κύριοι, να μιλήσουμε για την πολιτική επικαιρότητα με τον Βασίλη Ρόκο που είναι δίπλα μου, εκπρόσωπο τύπου το... από το Πράσινο Κίνημα. Κύριε Ρόκο, καλησπέρα, καλώ ήρθατε. Καλώ σα βρήκα. Είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι στην εκπομπή σα. Και εμεί που είστε ένα νέο άνθρωπο, πάρα πολύ επιδραστικό, ένα ενεργό πολίτη πάνω απ' όλα και ένα άνθρωπο που έχει τη διάθεση να ασχολείται με τα κοινά. Παρ' όλα αυτά, περίμενα ο τίτλο σα να είναι υποψήφιο βουλευτή. Αλλά δεν είναι. Ε, προς το παρόν συνεχίζω και με εκπρόσωπος τύπου του κινήματος. Mm -hmm. Εννοείται πως ε, ο στόχος μου είναι να φέρουμε το μεγαλύτερο πιθανό ποσοστό στο κόμμα και ακόμα δεν έχουν κλείσει όλε τα ψηφοδέλτια. Σωστά. Άρα υπάρχει πάντα μια πιθανότητα που την αφήνουν τα ανοιχτή, αντιλαμβάνομαι. Ε, θα δούμε επομένω σε επόμενε μέρε. Στα μικρότερα κόμματα λένε οι δημοσκόποι. Είδαμε και την τελευταία δημοσκόπηση, στην οποία ε, φαίνεται να ε, ανακτά έτσι, χαμένο χώρο ε, και ψηφοφόρου η Νέα Δημοκρατία. Ε, τσιμπάει κάτι και ο ΣΥΡΙΖΑ και ενισχύονται και τα μικρότερα κόμματα. Εσεί μπαίνετε στη λογική αυτή των δημοσκοπήσεων, δηλαδή εσωτερικέ δημοσκοπήσει για να δείτε πώ πάτε ή δημοσκόπηση είναι. Το τι σα λέει ο κόσμο. Κοιτάξτε, το πιο βασικό είναι ότι ένα 7% των Ελλήνων είναι υπέρ ενό πράσινου κόμματο. Ε, το σίγουρο είναι ότι η τάση σε όλη την Ευρώπη είναι η ανάπτυξη των πράσινων κομμάτων. Εμεί δεν θα μπούμε στη λογική ενό μικρού κόμματο, θα μπούμε στη λογική ενό πράσινου κόμματο. Mm -hmm. ε, Άρα, αν χαρακτηρίζετε κάπως το κίνημα, το κόμμα, είναι το πράσινο που σας χαρακτηρίζει. Είναι η ναι. λογική και η φιλοσοφία αυτή, έτσι. Ναι, είμαστε υποστηρικτέ του ευρωπαϊκού πράσινου Κόμματος. Ε, εμείς οι θέσεις μας είναι καθαρά υπέρ του πράσινου ιούς επιχειρήν γιατί πράσινο ε, έχει μεγάλη διαφορά το να πούμε ότι κάποιος, κάποιο κόμμα Προασπίζεται την πράσινη πολιτική σε σχέση με το να είναι απλά περιβαλλοντιστή. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δεν είναι δηλαδή. Δεν μπορεί να, δηλαδή πάμε να, να είναι ένα, ένα δέντυ... από τα κόμματα, αυτά που ξέρουμε πώ να τα πω, συστημικά, κλασικά, δεν ξέρω πώ να τα πω, και να, και να υποστηρίζει την πράσινη πολιτική σε διάφορου τομεί. Ε, σε επίπεδο επικοινωνία, όλοι στηρίζουν την πράσινη πολιτική. Σωστά, δεν θα υπάρχει κάποιο πιο πει όχι με κατά. Βλέποντα δεξιά και αριστερά τα δάση να καίγονται, τι πόλει να πλημμυρίζουν, να φετρώνουν ανεμογεννήτριε σε διάφορε περιοχέ οι οποίε είναι δυσανάλογε σε σχέση με του κατοίκου τη συγκεκριμένη περιοχή. Υπάρχουν συγκεκριμένοι περιβαλλοντολογικοί κανόνε. Βλέπουμε ότι η Ελλάδα δεν τηρεί τίποτα. Μία βόλτα να κάνουμε στο θερμαϊκό αντιλαμβανόμαστε από τη δυσοσμία, συγγνώμη κιόλα, αλλά αντιλαμβανόμαστε από τη δυσοσμία ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν έχει να κάνει με το Δήμο ή με την περιφέρεια, έχει να κάνει με την κεντρική πολιτική. Άρα, σίγουρα, σαν χώρα, ενώ θα μπορούσαμε να έχουμε τα πρωτεία στην παραγωγή ενέργεια, για παράδειγμα από την ηλιακή ενέργεια, ακόμα και σήμερα η χώρα μα δεν έχει ικανοποιητικά επίπεδα. Εξαρτόμαστε από το φυσικό αέριο κάνουμε παραγωγή ρεύματο από το λιγνίτη, που καλώ, το έχω πει και σε εκπομπή σα, καλώ εν μέρει κάνουμε παραγωγή έτσι ώστε να μην είμαστε εξαρτημένοι από τη ΔΕΗ. Από την άλλη πλευρά όμω πρέπει να σκεφτούμε εναλλακτικά. Και εναλλακτικά τι σημαίνει παραγωγή ενέργεια όχι μόνο από ανεμογεννήτριε, που είναι κάτι το οποίο εννοείται θεωρείται πράσινο, αλλά όχι στο μέγιστο επίπεδο αλλά να αξιοποιήσουμε τα μεγάλα προνόμια που μας έχει αφήσει η φύση και ο καλός ο Θεός, που είναι το ότι η χώρα μας είναι ηλιόλουστη. Δεν εννοείται εγώ την προηγούμενη εβδομάδα να είμαι στη Γερμανία για δικούς μου επαγγελματικού λόγου να βλέπω ότι στη Γερμανία που υπάρχει καταχνιά να υπάρχουν τεράστια φωτοβολταϊκά πάρκα και στην Ελλάδα για να πάρει φωτο... άδεια φωτοβολταϊκού πάρκου πρέπει να έχει μπάρμπα στην κορώνη. Ναι. Το ξέρετε αυτό. Ε, το ξέρω. Ε, Επίση, ξέρω ότι τα δίκτυα δεν μπορούν να υποστηρίξουν δυστυχώ γιατί δεν έχουν επενδυθεί χρήματα στην επέκταση των δικτύων ώστε να στηρίζουν τι φωτοβολταϊκέ μονάδε και των ε, σπιτιών. Δηλαδή να μπορεί κάποιο να κάνει αυτοπαραγωγή. γιατί αυτό είναι το ζήτημα. Να μπορούμε όλοι μα να κάνουμε αυτοπαραγωγή παραγωγή ενέργεια. Ακριβώ. Και δεν είναι μόνο το δίκτυο, είναι ότι πρέπει να αλλάξει λίγο και η, η, πολιτική σκέψη πάνω σε αυτό. Υπό την έννοια ότι το να κάνουμε ένα πρόγραμμα τύπου εξοικονομώ ε, με στόχο, είναι πολύ θετικό, με στόχο να υπάρξει μια ενεργειακή αναβάθμιση των κτίριων, από μόνο του δεν φτάνει. Θα πρέπει να δοθούν τα κίνητρα, όπως για παράδειγμα φοροελάφρυνση, όταν κάποιος θέλει να αγοράσει ένα φωτοβολταϊκό και να το βάλει στο σπίτι του, αλλά δεν είναι επιλέξιμο στο εξοικονομώ γιατί εκατοντάδε χιλιάδε είναι οι αιτήσει, αλλά είναι πολύ λίγο το ποσοστό των εγκεκριμένων. Οπότε, όταν το κράτο δεν προνοεί έτσι ώστε να δώσει χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή, α πούμε, σε κάποιον ο οποίο θέλει να κάνει παραγωγή ενέργεια στο σπίτι του, στην αγορά δηλαδή του φωτοβολταϊκού, στην μπαταρία, η οποία είναι πανάκριβη. Γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ο χειμώνα όταν 4-5 η ώρα έχει βραδιάσει το χειμώνα και ο άλλο έχει κάνει μια επένδυση, ο, ο κάτοικο τη οικία έχει κάνει μια επένδυση χιλιάδων ευρώ για να μπορέσει να έχει την ενεργειακή του αυτονομία. Αντιλαμβανόμαστε ότι το χειμώνα θα έχει πρόβλημα, όπω είναι και ο ολιακό συλλέκτη, όπω είναι ο ολιακό θερμοσύμφωνα. Δεν μπορεί να λειτουργήσει το χειμώνα όπω λειτουργεί Σύμφωνοι. Απλώ κύριε Ρόκο, επειδή όλοι όπω είπατε πολύ σωστά και ο κάθε πολίτη, αν μα ρωτήσει αγαπάτε το περιβάλλον, ναι. Θέλετε να φροντίζετε το περιβάλλον, ναι. Δηλαδή, απαντήσει σε όλα αυτά θα είναι ναι. Την ίδια ώρα όμω. Τι κάνουμε γι' αυτό. πρώτον, τι κάνουμε γι' αυτό. Και δεύτερον, πόσο μακριά είναι η θεωρία από την πράξη. Δηλαδή, αυτό που θα ήθελε δυνητικά να συμβαίνει. Αλλά στην πράξη βλέπει ότι η οικονομία δεν είναι εύκολο να από τη μία μέρα στην άλλη να α, πετύχει αυτή την μετάβαση. Μα υπάρχει το πράσινο επιχείρημα. Πράσινο uh -huh. επιχειρήν τι σημαίνει. Είναι εκεί πέρα που έχει κατευθυνθεί όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι τυχαίο λοιπόν ότι στη Γερμανία μέσα στην κυβέρνηση είναι το πράσινο κόμμα. Είναι τυχαίο ότι στη Σουηδία εδώ και πολλά χρόνια είναι από τα πρώτα κόμματα. Είναι τυχαίο ότι στη Φιλανδία είναι από τα πρώτα κόμματα. Και ρωτά το εξή. Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα πράσινα κόμματα είναι στη Βουλή. Για ποιο Εκεί λόγο στην Ελλάδα. Υπάρχουν πολλά πράσινα κόμματα σε κάθε χώρα ή είναι ενωμένα σε μία πρόταση. Σίγουρα υπάρχει το Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα, στο οποίο υπάρχουν είτε μέλη είτε υποστηρικτέ. Εμεί, σαν πράσινο κίνημα, είμαστε υποστηρικτέ. Το λέω για το τι υπάρχει στην χώρα μα, γιατί βλέπουμε και άλλε κινήσει και άλλα κόμματα. Υπάρχουν και άλλε κινήσει. Μετά έχει να κάνει με το τι ατζέντα έχει το κάθε πράσινο κόμμα και το τι είναι αυτό το οποίο Προσδίδει το, πράσι, στο το πράσινο κάθε πράσινο κίνημα λοιπόν ψηλά στην ατζέντα ποια θέματα είναι εκτό από την ενέργεια στην οποία ήδη αναφερθήκατε. Είναι η υγεία, είναι το πράσινο επιχειρήμα όπω σα είπα πιο πριν. Όποιο θέλει, είναι τη μόδα σήμερα και επιχειρηματικά, βάζει το πράσινο μπροστά. έτσι. Green το ένα, green το άλλο, γίνεται green, φάει green, τρέξει green, υποστήριξε green. Λίγο και είναι... γι' αυτό τον λόγο θα έπρεπε mm -hmm. ε, σαν πολίτε να αναλογιστούμε. Θα σα πω ένα παράδειγμα. Έχω ξαναέρθει στην εκπομπή σα τότε που είχε γίνει το δυστύχημα με τα ΤΕΜΠΗ. Εμεί, δύο εβδομάδε πριν γίνει το δυστύχημα στα ΤΕΜΠΗ, πράσινο κόμμα, έτσι, που δεν είμαστε α πούμε κόμμα εξουσία, είχαμε προειδοποιήσει και είχαμε καταγράψει σε δελτίο τύπου, το οποίο μπορεί να το βρει ο πολίτη αν μπει στο πράσινοκίνημα.gr που είναι το ε, site μα. Είχαμε μιλήσει ξεκάθαρα το ότι μπορεί να προκληθεί ατύχημα γιατί, γιατί είχαμε βγάλει επιστολέ από ανθρώπου οι οποίοι ήταν, είχαν παραιτηθεί από τον ΟΣΕ. Είχαμε ανακοινώσει ότι υπάρχει το πρόβλημα με το γεγονός ότι τα... δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση και πάει λέγοντας. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι εμείς σαν κόμμα, σαν κίνημα, βγάζουμε δελτία τύπου τουλάχιστον 5 με 6 φορές την ημέρα. Έχουμε βγάλει τόσα, δελτία τύπου όσο βγάζει ένα Άρα μεγάλο. Άρα όλα τα απλήτα τα βγάζετε στη φόρα όπου Ατριβώς. τα διαπιστώνετε. Δυστυχώ βέβαια, όντα σε ένα μικρό κόμμα, όπω είπατε πιο πριν κι εσεί, δεν κοινοποιούνται οι θέσει μα, οι αρχέ μα. Και είναι και λογικό. Από τη μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά όμω, έχει κατακαιρματιστεί τόσο πολύ το σύστημα. Βλέπουμε ότι η αγανάκτηση του κόσμου απέντι όχι στη Νέα Δημοκρατία, όχι στο ΣΥΡΙΖΑ, απέντι σε αυτό το σύστημα. Το ότι ο ένα βγαίνει και καταγγέλνει τον άλλον. Έμουν πρόσφατα στη διαδήλωση για την ΕΙΑΘ. ΕΕ. Απ' τη μία πλευρά κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ τη Νέα Δημοκρατία, απ' την άλλη πλευρά όμω πρέπει να κατηγορήσουμε και το ΣΥΡΙΖΑ για την κατάσταση με την ΕΙΑΘ. ΕΕ. Άρα Είχα και εσείς πάτε όμω να πείτε ότι όλοι είναι ίδιοι, δηλαδή θα βάλουμε όλα τα κόμματα, τα συστημικά ή εν πάση περιπτώσει τα κόμματα που τα παραδοσιακά που γνωρίζουμε τόσα χρόνια, θα τα βάλουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι. Η προστασία τη πρώτη κατοικία, σα ρωτάω σαν δημοσιογράφο που είστε γνώστη, η προστασία τη πρώτη κατοικία πότε άρθηκε, Επί ποιάς κυβέρνησης. Ε, να σα πω, το, ε, πολύ μεγάλο και σοβαρό θέμα, αλλά βλέπουμε ότι όταν ένα κόμμα που στην αντιπολίτευση λέει αυτά που υποστηρίζετε και εσείς τώρα γίνει κόμμα εξουσίας, αλλάζει το τι λέει. Αυτό πολύ ναι, απλά, απλουστευτικά, απλά, μπορεί να πει κάποιο. Ότι... Ε, καλά, τώρα κυβέρνηση και, έχει, και, και, και τα λέει αλλιώ. Δεν είναι έτσι. Μήπως η πράξη δείχνει ότι δεν μπορούν να είναι όλα όπως θα θέλαμε όταν είμαστε στην αντιπολίτευση. Θα θέλαμε δηλαδή πραγματικά να είναι αλλιώ. Ναι. Απλά η απάντηση στην ερώτηση είναι ότι το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, βεβαίω. Η απάντηση είναι αλήθεια. Αυτή. ό,τι και να πούμε. Δεν είναι ότι κάνω, καταγγέλω το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι αυτή η θέση μου, δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Πρέπει να υπάρχει όμω σωστή ενημέρωση. Το ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτό το οποίο κατέργησε την πρώτη κατοικία. Έρχεται η Νέα Δημοκρατία και το οποίο Μα και ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα Άρα, είναι που λέει είναι, ότι θα ψήσει για τι συντάξει αναδρομικά και αυτά και ξέρουμε ο νόμο Κατρούγκαλου πότε έγινε και γιατί έγινε. Αλλά... Και δεν είναι ότι, ξαναλέω, δεν είναι ότι είμαι κατά του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε κατά του Μουτσοτάκη. Απλά βλέπω την αλήθεια. Και ποια είναι η αλήθεια. Εννοείται θα δώσω και το δίκαιο εκεί πέρα που θα το δώσω. Εννοείται πω είτε προέρχεται από την αριστερή είτε από τη δεξιά θα το δώσουμε το δίκαιο. Αλλά να είμαστε ρεαλιστέ. Να βλέπουμε τα πράγματα. και ένα ριζέο θα το πει αυτό. Κύριε και αν Ροκο, δεν το πει, σημαίνει ότι θέλω τυφλή. Όπω και ένα κίνημα... δημοκράτη, συγγνώμη, ναι. ένα δημοκράτη του οποίου πετιέται από το σπίτι του, θα γυρίσει και θα πει: Ναι, η καλή μα η Νέα Δημοκρατία. Θα είναι ντροπή απέναντι στην οικογένειά του. Ε, από το πράσινο κίνημα, το πράσινο κίνημα τι τους στελεχώνει άνθρωποι από ποια ιδεολογική κατεύθυνση είναι περισσότερο από τα δεξιά, από τα αριστερά, δεν Από, είμαστε ούτε από το κέντρο. Το δεξιά. Είμαστε κέντρο. Είμαστε καθαρά κέντρο και είμαστε πράσινοι. Mm -hmm. ε, υπάρχουν αυτό που λέγατε για παράδειγμα για, την, για, τα, για άλλα πράσινα κόμματα. Υπάρχουν πράσινα κόμματα τα οποία είναι εντελώ αριστερά. Υπάρχουν πράσινα κόμματα τα οποία είναι. Κέντρο αριστερά. Έμεσα κέντρο. Ούτε κέντρο αριστερά, ούτε κέντρο δεξιά. Εσείς ήσασταν κάποια στιγμή και πατριώτες, στο, στο Μέρε 25. Που είναι πολύ βασικό. Έτσι αν δεν κάνω λάθο. Ναι, ήμουν στο μέρα ναι, 25. Ναι. Ε, τώρα σα δικαίωσε λέτε η επιλογή, σα. Εσεί αποχώρησατε από μόνο σα έτσι. Ναι, ναι, αποχώρησα. Ναι, ναι. σα δικαίωσε λέτε η επιλογή αυτή, βλέποντα την εξέλιξη, βλέποντα τι θέσει, γιατί τώρα είναι πολύ στην επικαιρότητα ο κύριο Βαρουφάκη με τη Δήμητρα και το κλείσιμο των τραπεζών και αυτά που ακούστηκαν τι προηγούμενε μέρε. Κοιτάξτε. <laughs> <laughs> Τον κύριο Βαρουφάκη το σέβομαι σαν προσωπικότητα. Ξεκινάμε από εκεί. Έχουμε συνυπάρξει συνευπά... μαζί ε, και τον εκτιμώ σαν άνθρωπο. Ε, εννοείται πω ε, απέναντι στο σχέδιο Δήμητρα είμαι κατά και απέναντι σε οποιαδήποτε τέτοια προσέγγιση του τύπου να κλείσουν οι τράπεζε. Όπω νομίζω ότι όλοι οι Έλληνε πολίτε θα έχουν μια δυσαρέσκεια απέναντι σε αυτό. Το σίγουρο ότι δεν θέλω να κάνω, εννοείται, αντιπολίτευση στον κύριο Βαρουφάκη. Έχω τρέξει πάρα πολύ για το ΜΕΡΑ25. Είναι ένα κομμάτι της ζωής μου, το οποίο το αγαπάω πάρα πολύ. Θέλω να προοδεύσει. Απλά σε αυτού του τύπου την πολιτική, που είναι λίγο πιο Αγκρέσει. ακραία, ε, εγώ προσωπικά... Είμαι κατά. Πάντω, όταν ήσασταν, όμως... ήταν ακραίο τότε. Ακουγόταν ότι ε, θα πάμε κόντρα σε ό,τι ήθελε η Ευρώπη και σε όλα αυτά. Και, ε, έτσι, κάτι ακραίο υποστήριζε και τότε ο κύριο Βαρουφάκη. Και okay. θα ανατρέψει όλο το πολιτικό κατεστημένο. Ο κύριο Βαρουφάκη, ε, αν και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε εκ μέρους Σωστά, αλλά, 5, αλλά, ε, αλλά, 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 βρήκα την ευκαιρία. <laughs> βρήκα την ευκαιρία να σα ρωτήσω ακριβώ. <laughs> ε, κοιτάξτε. Ε, θα δώσω κάποια δίκαια στον κύριο Βαρουφάκη, εννοείται, υπό την έννοια ότι μην ξεχνάμε ότι και εγώ όταν στελεχώθηκα στο ΜΕΡΑ25 και ήμουν τα πρώτα μέλη του ΜΕΡΑ25 και ήμουν ο άνθρωπος ο οποίος είχε διοργανώσει την πρώτη εκδήλωση του ΜΕΡΑ25 στη Θεσσαλονίκη, μην το ξεχνάμε αυτό, στο Βελίδο και είχε και 800-900 άτομα. Ε, όπως και ήμουν και ο άνθρωπος ο οποίος έφτιαχνε, ας πούμε, τα ψηφόντα. Εγώ ήμουν πρόσωπος, ας πούμε, στη Βόρεια Ελλάδα. Βοήθησε η εμπειρία, πάντως, έτσι. Βοήθησε αρκετά. Ε, αυτό που μπορώ να πω, όμως, είναι ότι ο κ. Βαρφάκης τότε, το 2015-2016, ήταν άλλα τα δεδομένα της χώρας. Ποια ήταν τα δεδομένα της χώρας. Ότι Κατάρυψη. υπήρχε ένας, ε, μια κατάσταση κατάρρευση, υπήρχε μια κατάσταση όπου το πατριωτικό μας φρόνημα το είχαν κατακαιρματίσει. Μας φερόντουσαν λε και ήμασταν ο αποδομπιαίος τράγος, ας πούμε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα πράγματα βλέπω πλέον βέβαια είναι διαφορετικά. Ναι, μεν έχει αυξηθεί το χρέο, το οποίο θέλω να το συζητήσουμε πάρα πολύ. Βλέπουμε ότι αυξάνεται το χρέο. Σα ακούμε. Και... Απ' τη, την άλλη πλευρά όμω, η οικονομική κατάσταση τη χώρα και η αξιοπιστία. Στου διεθνεί οίκου αξιολόγηση βλέπουμε ότι είναι σε διαφορετικά επίπεδα. Αυτό ήθελα να πω, γιατί αυτό τουλάχιστον λέει και η Νέα Δημοκρατία. Ότι ενδεχομένω δεν είναι το δυνατό τη χαρτί. Εσεί βλέπετε και μια ανάπτυξη. Εγώ βλέπω ότι τα ποσοστά ενεργεία έχουν κατέβει. Είδατε, θέλω να είμαι δίκαιο. Mm -hmm. Θέλω να είμαι δίκαιο. Όπω σα είπα και πιο πριν, θα πούμε τα καλά, θα πούμε και τα στραβά. Ότι ετοιμαζόμαστε Αυτή για τη... μια άλλη βαθμίδα, παρόλα αυτά υπάρχει η μεγάλη χώρα, ακρίβεια. Φαντάζομαι ότι βλέπετε ακρίβεια, αυτό που βλέπουμε όλοι. Η οποία ακρίβεια είναι σε όλη, σε όλη την Ευρώπη λόγω των, των διεθνών συνθήκων. Και εκεί είναι που έρχεται το πράσινο κίνημα και εκεί είναι και σου λέει ότι ξέρει κάτι. Πρέπει να γίνουμε επιτέλου μια χώρα παραγωγό. Πρέπει επιτέλου να γυρίσουμε από τη συντηρητική πολιτική του φυτεύουμε καλαμπόκια και να αρχίσουμε να κάνουμε παραγωγή εφόσον η φύση η ίδια μα προνοεί. Αυτό που αρχίσω... κάναμε παλιότερα θα μου επιτρέψετε, γιατί εσεί είστε αρκετά νέο, αλλά κάποτε η Ελλάδα είχε παραγωγή. Δεν είναι μεγάλη ηλικία. βέβαια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την. Πολύ με τιμά αυτό που λέτε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουμε διαφορά ηλικία μεγάλη και ότι κάποια στιγμή η Ελλάδα ζούσε από τη δική τη παραγωγή, έτσι. Ακριβώ. Αυτή τη στιγμή. Ε, είχα κάνει μια έρευνα στο παρελθόν, δεν ξέρω σε τι επίπεδο έχει φτάσει σήμερα. Αλλά ξαφνικά έστω ότι γίνεται κάτι και σταματάει η εισαγωγή τροφίμων. Ξέρετε τι έχει να γίνει. Πώς είχε γίνει σε μία περίοδο στην αρχή, κρίση, λέτε, στην αρχή της κρίσης με τον πόλεμο της Ουκρανίας που υπήρχε, έπαιζε αυτό το ενδεχόμενο αν το και ενδεχόμενο. έβγαιναν από τη κυβέρνηση ναι. και έλεγαν δεν υπάρχει περίπτωση στη χώρα. Δεν έγινε. Και καλά έκανε η κυβέρνηση και έδειξε αξιοπιστία, σοβαρότητα και οριμότητα. Συγχαρητήρια. Γιατί καταλαβαίνετε ότι μια κρίση τέτοιου τύπου θα κλείσουν τράπεζες ή μια κρίση Τύπου δεν θα έχουμε να φάμε, θα τους πάει ο Σούπερ Μάρκετ και έτσι θα δημιουργηθεί η κρίση χωρίς να υπάρχει. Mm -hmm. Έτσι δεν είναι. Σωστά. Το ίδιο πράγμα, μομφή, είναι και το κομμάτι των τραπεζών. Αν αρχίσουμε να λέμε ότι θα κλείσουν οι θα δημιουργηθεί κρίση και α μην υπάρχει. Θα γίνει υποβάθμιση. Πρέπει να κοιτάμε τη χώρα μα. Τη λέξη, την έννοια του πατριωτισμού, είδα ότι την επικαλεστήκατε αρκετέ φορέ. Και, και επί βαρουφάκι, πολύ σωστά το, το αυτό. σκέφτηκα. Και επί 25, το ναι, αυτό. άρα στο πράσινο κίνημα, η, η έννοια τη πατρίδα είναι ψηλά. Είναι πρώτη βαθμίδα ιεραρχία μαζί με το πράσινο. Mm -hmm. Γιατί είμαστε, για παράδειγμα, το μόνο κόμμα. Το μόνο κόμμα. Ούτε, ούτε από την αριστερά, ούτε από τη δεξιά έχω δει τουλάχιστον αντίστοιχη πρόταση το να κλείσει το προξενείο τη Τουρκία στην Κομμοτενή. Γιατί, γιατί όλοι αντιλαμβανόμαστε ενδιβα... ότι λειτουργεί ως φορέας παρακρατικών καταστάσεων, κόντρα στην, στα, στα μας συμφέροντα. Mm -hmm. Για ποιο λόγο να υπάρχει το προξενείο της Κομωτινής. Ε... Άλλο πράγμα είναι μουλσουμάνος, άλλο είναι Τούρκος. Mm -hmm. Οι υποθέζω... και, και για και τον φράκτη στον το Εύρο, λέτε, καλώ υπάρχει ο φράκτη στον Εύρο. Δεν θα μιλήσω για φράκτε. Δεν είναι ο σκοπό μου αυτό. Εγώ μπορώ να πω όμω ότι σαν κράτος πρέπει να προασπιστούμε την κυριαρχία μας. Είναι πάρα πολύ καλή η κίνηση της κυβέρνησης στο, στη συνεργασία με τη Γαλλία. Μην το ξεχνάμε αυτό το οποίο έγινε. Γιατί αν έχουμε κάποιον σύμμαχο σε περίπτωση που γίνει κάτι κακό απέναντι στη χώρα μας, ο πρώτος σύμμαχος σήμερα θα είναι η Γαλλία. Μάλιστα. Κύριε Ρόκο, ένα έχω να πω. Ότι με τον τρόπο που μιλάτε, προσπαθώντα να είστε δίκαιο όπω εσεί ο ίδιο λέτε, θα μπορείτε να έχετε προτάσει και από άλλα κόμματα πάντω συμμετοχή σα, στα ψηφοδέλτια του. Ε, είχα πρόταση από πάρα πολλά κόμματα. Α, Θέλω α, να είμαι μάς. πολύ ειλικρινή. Mm -hmm. και... Άρα είναι επιλογή το πράσινο κίνημα, έτσι. Είναι επιλογή γιατί εμένα δεν με ενδιαφέρει η αυτοπροβολή. Σα το λέω με το χέρι στην καρδιά. Mm -hmm. Ούτε Αν ήθελα να έχω αυτοπροβολή και στο μέρα 25 ήμουν πρώτο τέλεχο. Πήγαινα πάρα πολύ καλά. Το γνωρίζετε αυτό το πράγμα. Οι Θεσσαλονίκη, οι φίλοι μου. Να είστε και από ξέρουν. πολιτική οικογένεια που σημαίνει ότι κουβαλάτε και άλλε ευαισθησίε, υποθέτω έτσι. Πέραν αυτό υπήρχαν προτάσει από πάρα πολλά κόμματα. Ο στόχο μου δεν είναι ούτε να εκλεγώ βουλευτή, ούτε να φανώ. Απλώ. Δόξα τω Θεώ, είμαι ένα άνθρωπο ο οποίο έχει μια, ένα καλό κοινωνικό κύκλο. Οπότε Είστε θέλω... και επιχειρηματία, βιοπορίζεστε ναι. από μόνο σα, δεν χρειάζεστε κάποιον και εξαρτήσει τέτοιου τύπου. Όμω, κύριε Ρόκο, η αλήθεια είναι θέλω ότι. Θέλω την πρώτα τη χώρα μου. Ότι δεν... πολλοί λένε το σύστημα από μέσα μπορεί κάποιο να το πολεμήσει, να, το... να αλλάξει τα πράγματα. Εσεί διαφωνείτε. Εγώ πιστεύω ότι αν το σύστημα το πούμε, α πούμε, ότι είναι ένα βούρκο και θα αλληρωθεί. Καλύτερα να... να είμαι απ' έξω. Μάλιστα. Πράσινο κίνημα. Εκπρόσωπο τύπου ο κύριο Ρόκο. Δεν ξέρω αν στην επόμενη συνάντηση μπορεί να έχετε και άλλη ιδιότητα για το πράσινο κίνημα. Κύριε Ρόκος, σα ευχαριστώ που είστε μαζί μα. Σα ευχαριστώ και σα ευχαριστώ που αναγνωρίσατε την αγάπη μου για τη δικαιοσύνη. Να είστε καλά. Και εμείς κυρίε και κύριοι θα πάμε διάλειμμα. Όταν επιστρέφουμε θα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον debate. Αυτή τη φορά για την πόλη, για την καθαριότητα και για τα προβλήματά της. Θα είναι μαζί μας ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο Κώστας Ιακώβου και ο Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με την Παράταξη Ορφανού, ο Σάβα Χαλιαμπάγιας.